είτε οποιοδήποτε είναι μέσα στα μοναστήρια ή μέσα στις εκκλησίες. Ναι. Η δική μου περίπτωση είμαι άτομο το οποίο επανήλθα από το κόμμα. Έτυχε να επισκεφτούμε και να επισκεφτόμαστε πάρα πολύ συχνά το μοναστήρι. Και ήταν μετά από μια προσωπική επαφή που είχαμε, έτσι, να μιλήσουμε, να πάρουμε την δύναμη που τον ηγούμενο μας παρέπεψε να μιλήσουμε με έναν άλλον πάτερ, να μην πω το όνομα του. Ναι. Και εκεί μας είπαν ότι με 150 ευρώ θα μπορούσαμε να είμαστε δωρητές και 5.000 να είμαστε στους κτήτορες της Εκκλησίας του Αγίου Ευακού. Επίσης, όταν είχα ζητήσει στο να κάνουμε και μια εικόνα τη συγκεκριμένη ημέρα που μου συνέβηκε να επανέλθω από το κόμμα, μας είχαν αναφέρει 1.900 ευρώ η εικόνα, γιατί ήταν πολυπρόσωπη, έναν εξωπραγματικό ποσό για μας. Και τους είπα, συγκεκριμένος αγιογράφος με 1.300 μας την έκανε. Για κάποιο λόγο αντιλαμβάνομαι ότι θέλουν όλα να είναι όμοια, να είναι η ωραιότης, πώς να το πω, δεν είναι για μας τους απλούς που πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Το αν θα ενούλες οι εικόνες οι ίδιες ή όχι. Να σας ρωτήσω, εσείς τα δώσατε, αυτά τα λεφτά σας ζητήθηκαν εν είδη εκβιασμού? Σας ζητήθηκαν εν είδη χάρης? Σας είπαν ότι βοηθήσαμε εμείς να αποκαταστήσετε την υγεία σας? Και... Όχι. Ήταν ένα συμβάν το οποίο έγινε 3 χρόνια. Δεν ήταν θέμα να βοηθήσουν οι συγκεκριμένοι μοναχοί. Ο Άγιος Αβακούν ήταν εκεί ένα προσκύνημα το οποίο ήταν άγνωστο και βγήκε με τον τρόπο που βγήκε στη δημοσιότητα και έτρεξε όλος ο κόσμος να προσκυνήσει. Ναι. Πιστεύω, γιατί ενώ ήμουν σε κόμμα, έχω δει και την ωραία μπύλη και όλα, έχω δει και το χάρον, έχω δει τα πάντα. Ναι. Η μεταθανάτια μου εμπειρία που είχα. Απλά και εμείς ως αφιέρωση, εμείς οι πιστοί, ως αφιέρωση, να βοηθήσουμε να χτιστεί ένα οίκος του Θεού, κοινό που ζήσαμε, κοινό που έζησα εγώ, να βοηθήσω στο να έχουν μια θαλπορή, σε εισαγωγικά, και άλλος κόσμος που πάσχει. Μάλιστα. Τώρα εσείς πώς νιώθετε που βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα να βγαίνουν στη δημοσιότητα? Πλήρη απογοήτευση, θέλω να κλαίω. Δεν το πιστεύω. Τούτο το πράγμα ευκήκε στη δημοσιότητα τη Συκνοπέμπτη. Για κάποιους σε μια μέρα σημαντική, για ναι, κάποιους εμάς που πιστεύουμε, για κάποιους άλλους σε μια μέρα διασκέδαση, όπως και τα καρναβάλια, όπως και αν θα νηστέψω ή αν δεν θα νηστέψω. Ναι. Δική μου επιλογή. Αν εμβολιάστηκα ή αν δεν εμβολιάστηκα. Δική μου που ήταν η επιλογή. Μάλιστα. Να εμβολιαστώ, ας πούμε. Να σας ευχαριστήσουμε. Το θέμα είναι ότι όσα ακούγονται, απογοητεύτηκα. Προτιμώ να είμαι στο σπίτι μου, να προσεύχομαι, παρά να μπαίνω μέσα σε έναν οίκο που θα με εκμεταλλεύεται. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη μαρτυρία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρία Τσιρίδου. Βλέπετε πόσο